πάμε στον Άγιο Βασίλειο, τον Καθημάς, και τον Άγιο Νικόλαο. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος φυσικά και αυτός είναι φιλάνθρωπος. Όλοι αυτοί, θέλω να πούμε, είναι στον 4ο αιώνα. Είναι ο κλασικός αιών των πατέρων της πατερικής, όχι ότι περιορίζονται εκεί, αλλά οι Καπαδόκες τουλάχιστον, όλοι οι Καπαδόκες, ο Βασίλειος, ο αδελφός του ο Γρηγόριος Νήσις, μέγας φιλόσοφος χριστιανός, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, η Ναζιαντινός, και αργότερα συνεδέθηκε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος είναι λίγο μετά και αυτός μεγάλος πατριάρχης και λοιπά, με Κωνσταντινούπολεως, και αυτός μεγάλος ιερά, ο μεγαλύτερος ρήτορ από όλους, ο μεγαλύτερος χριστιανός, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όλοι αυτοί οι πατέρες συμβαίνει να ακμάζουν γύρω στον 4ο αιώνα, και όλοι έχουν το στοιχείο του μοναχισμού, του ερημητισμού, του αναχωρητού. Είναι πραγματικά άνθρωποι που έχουν την κλίση, όπως λέμε. Κλίση με ήττα από το καλό, αλλά ακόμα και κλίση με γιώτα από το κλίνο. Δηλαδή έχουν the call, που λέμε. Έχουν την κλίση να μονάσουν, να έχουν κυρίως ησυχία, όπως λέει ο Βασίλειος. Δηλαδή τη γαλήνη, αυτή την peace of mind, που λένε στα εγγλέζικα, οι Γερμανοί λένε Seelenruhe, οι Γάλλοι λένε Tranquillité de l'âme, la tranquillité. Αυτή την ησυχία, ησυχασμός, απλώς εν παρενθέσει λέω, υπήρξε ησυχασμός στο Βυζάντιο προς το τέλος, το 14ο αιώνα, με μεγαλύτερο εκπρόσωπο τον Γρηγόριο Παλαμά, επίσης μέγα μυστικιστή στον Άθο. Αυτή ήταν η λεγόμενη ησυχαστέα, αλλά δεν μπορούμε τώρα να επεκταθούμε για το τι ήταν η ησυχία. Και μία συνέχιση αυτών παρουσιάζει στη Γαλλία του Γρηγορίου Παλαμά και του Νικολάου Καβάσιλα το 14ο αιώνα, 4ο αιώνα, 1300ος, το 14ο αιώνα. Μία συνέχεια παρουσιάστη αργότερα το 17ο στη Γαλλία, κιετίσμ, από το κβίες, κβιέτης, που είναι στα λατινικά η ησυχία, κιετούντ, εν κιετούντ υπάρχει η λέξη ανησυχία. Η ησυχία, η γαλήνη αυτή εν Θεό, εν πνεύματι, εν αυτεπιστροφή, ενδοσκοπήσει, αυτή η ησυχία το 17ο παρουσιάστηκε από ένα μεγάλο συγγραφέα και κληρικό πάντοτε, το Φενελόν. Το Φενελόν και κάποια άλλη κυρία που ήταν κοντά. Αλλά αυτά τώρα δεν μας απασχολούν πλέον. Κατόπιν τότε μεταβούμε πλέον στον Άγιο Βασίλειο. Απλώς να πούμε δύο λόγια για τον Άγιο Νικόλαο, επειδή και αυτό είναι οπωσδήποτε αναγκαίο, επάναγκες, ότι ο Άγιος Νικόλαος για μας βέβαια είναι κάτι σαν το Θεό Ποσειδώνα, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο να δίνει συνέχεια, διότι αναφέρεται κάποιο θαύμα εγαλινεύσεως των κυμάτων. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε και στις γραφές με τον ίδιο το Χριστό, ο οποίος κατευνάζει τα κύματα και μάλιστα προς έκπληξη των μαθητών εν συνεχεία βαδίζει επί των κυμάτων, walk on water. Αν αυτά βέβαια είναι αληθινά και όχι απλώς μύθοι και παραδόσεις και θρύλοι. Ο Άγιος Νικόλαος και αυτός ήταν στη Μικρά Ασία, γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυκίας και έγινε αρχιεπίσκοπος από την καταπέτηση του λαού, από το φιλάνθρωπο πνεύμα του έγινε αρχιεπίσκοπος των Μύρων της Λυκίας. Είναι βέβαια και αυτός μεγάλη προσωπικότης. Είναι και στην ίδια ακριβώς εποχή, είναι περίπου με τον Βασίλειο, ακριβώς περίπου μαζί είναι. Λίγο νωρίτερα μετέσχει την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 325 κατά των Αριανών, του Αρίου, που έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Θεού. Βέβαια οι αιρετικοί πολλές φορές φιλοσοφούν στο δόγμα.
Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Δηλαδή, ο Άριος και αργότερα ο Νεστόριος έλεγαν ότι δεν μπορεί ο ένας άνθρωπος να είναι Θεός. Πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο δημιούργημα του Θεού. Αυτό όμως τελικά, ενώ και ο Κωνσταντίνος πέρασε κάπως επηρεάζοντας τους Αριανούς, δεν επικράτησε. Έστω και αν άλλοι αυτοκράτορες όπως ο Ουάλης, ο Βάλενς αργότερα και αυτός ήταν Αριανός και πολλοί. Τελικά η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η Ενικαία που λέμε, Ναϊσίν που λένε Νησέν, στην Νίκαια της Μικράς Ασίας, καθόρισε ότι τα επτά πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Και τα υπόλοιπα πέντε για το Άγιο Πνεύμα τα καθόρισε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος του 381. Η πρώτη έγινε το 325 και έγινε κατευθείαν μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί, να υπάρξει και να διατηρηθεί η Ένωση της Εκκλησίας διαμέσου των δογμάτων. Είναι όμως δόγματα αυτά. Δηλαδή όταν λέω δόγματα, doctrine, όποιος μπορεί ή θέλει τα πιστεύει, όποιος δεν τα, άλλος δεν τα πιστεύει. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν έκανε και αυτός, όπως θα δούμε και ο Βασίλειος στη Βασιλιά, έκανε έργα, ίδρυσε ευαγή ιδρύματα, βοήθησε πολύ κόσμο και υπάρχουν και ορισμένες παραδόσεις. Μία παράδοση η οποία είναι πολύ γνωστή και στη Δύση και παροιμήν σε εμάς, είναι ότι κάποτε βοήθησε τρεις κόρες, αδελφές, οι οποίες επρόκειτο ο πατήρ να τας εκδώσει, να πούμε, διότι δεν είχε χρήματα, να τας διαφύρει όπως λέμε, και τους έδωσε ορισμένα χρυσά κάθε νύχτα από μία, κάθε μία από αυτές, για να τις σώσει, τους έδωσε κάποια χρυσά νομίσματα με τα οποία διεσώθησαν από αυτή την διαφορά και από τη δουλεία. Αυτό είναι ένα θρύλος. Επίσης υπάρχει μια παράδοση. Υπάρχει επίσης ακόμα μια πιο απίστευτη. Αυτή είναι πιθανή βεβαίως. Υπάρχει και μια απίθανη άλλη παράδοση κατά την οποία ο Άγιος Νικόλαος επανέφερε στη ζωή τρεις νέους σφαγέντας από κάποιον πανδοχέα, του οποίου είχε βάλει μέσα σε ένα βαρέλι και λοιπά, και τους επανέφερε στη ζωή. Τέλος πάντων, αυτό είναι ορισμένη μύθη. Το ίδιο λένε για τον Άγιο, και για τον Άγιο Νικόλαο. Λένε, παρουσιάζονται τέτοιες παραδόσεις ακριβώς. Όχι, ειδικά αυτό είναι για τον Άγιο Νικόλαο. Θα πούμε για τον Άγιο Βασίλειο, γιατί είναι πιο θετικά αυτά. Αυτά είναι περισσότερο στο μύθο και στην παράδοση. Εν πάση περιπτώσει, αργότερα πάλι με την του λαού έγινε αρχιεπίσκοπος, είπαμε, των Μύρων και συνέχισε κατά αυτόν τον τρόπο τη ζωή του ως αρχιεπίσκοπος. Το λείψανό του παρελήφθη όταν πέθανε κάποια στιγμή και μετεφέρθη στο Μπάρι της Ιταλίας. Εκεί ιδρύθη ναός και έγινε οπωσδήποτε μεγάλη τελετή. Βρίσκονται στο Μπάρι τα λείψανά του, ρελίκ όπως λέμε, τα ρελίξ, και το οικειοποίησαν κατά κάποιον τρόπο η Ιταλία αυτό. Αλλά όπως είπαμε, τον Άγιο αυτόν τον παρέλαβαν οι Ολλανδοί και γενικά οι Ευρωπαίοι και τον διέδωσαν και στην Αμερική. Αυτά τα λίγα τον Άγιο Νικόλα. Θα μιλήσουμε και τον Άγιο Βασίλειο, ο οποίος είναι βέβαια χαρακτηριστική περίπτωση. Είναι εις των τριών ιεραρχών, αυτό θα το ξέρει ο κόσμος βέβαια. Θα το ξέρει οπωσδήποτε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και ο οποίος, Άγιος Βασίλειος, ήταν Καπαδόκης, ένας εκ των Καπαδοκών και γόνος μάλιστα επιπολίπτου και πόρου οικογένειας. Είναι κλασικό ότι οι μητέρες των τριών εναρχών είναι και οι τρεις αξιόλογες. Εδώ έχουμε, ο πατήρ του ήταν Βασίλειος πάλι, όπως και του Γρηγορίου ο πατήρ ήταν Γρηγόριος και εκείνος ήταν ρήτορ, όπως και ο Βασίλειος έγινε ρήτορ. Όταν λέμε ρήτορ,
θα πρέπει κάπως, λέμε, σπούδασε ρητορική την εποχή εκείνη, να θεωρηθεί ότι ήταν δικηγόρος, που λέμε σήμερα. Όσο και την εποχή εκείνη να παραλλάξει. Το Ρωμαϊκό Δίκαιο βέβαια είχε δημιουργηθεί. Είχε αρχίσει να δημιουργείται. Δεν είχε απολύτως κωδικοποιηθεί, πράγμα που έγινε επί Ιστινιανού, αλλά είχε δημιουργηθεί. Οι Ρωμαίοι έκαναν δίκαιο. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν δημιούργησαν τέτοιο δίκαιο ή μάλλον δεν κωδικοποίησαν. Είναι όλα σκόρπια. Αλλά οι Ρωμαίοι ήταν οι πρώτοι που δημιούργησαν το δίκαιο και μάλιστα με μεγάλους νομομαθείς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, δεν μειώνει τη βαρβαρότητα των Ρωμαίων που δεν μπορεί να παραβληθεί με το ήθος των Ελλήνων, όσες και να είναι οι παρεκκλήσεις στην αρχαία Ελλάδα. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Οι Ρώμοι είναι σκληροί, είναι βάναυσοι, είναι βάρβαροι και το λέω χωρίς καμία μεροληπτικότητα υπέρ των αρχαίων Ελλήνων. Και φυσικά και κατακτητέ πολλών και των ελληνικών. Όλων των πρώην ελληνικών των ελληνιστικών κρατών είναι κατακτητέ και μιμητέ, απόλυτη μιμητέ στη γλώσσα και την λογοτεχνία τους και στους θεούς, τους αρχαίους θεούς, των οποίων απλώς έχουν αλλάξει τα ονόματα. Ο Βασίλειος λοιπόν είχε πατέρα Βασίλειο ρήτορα, δηλαδή δικηγόρο, και η μητέρα του ήταν η περίφημη Εμέλεια, κατά την Εμελία, η Εμέλεια, η οποία ήταν το κόρη μάρτυρος, δηλαδή ο πατέρας είχε μαρτυρήσει προηγουμένως. Μην ξεχνάμε ότι προηγείται ο μεγάλος διωγμός πριν να επικρατήσει επί Κωνσταντίνου η ανεξιθρησκεία, το διάταγμα περί ανεξιθρησκείας, το 303 επικράτησε ο μεγάλος διωγμός επί Διοκλητιανού, τον οποίον προκάλεσε ο Γαλέριος. Ήτανε δύο τότε Αύγουστοι και δύο Κέσαρες. Ο ένας από τον Αυγούστον ήταν ο Διοκλητιανός, ο άλλος ήταν ο Μαξιμιανός, που εμοίρασαν την Ανατολή με τη Δύση. Δεν μπορούσαν πια όλο το κράτος αυτόν το κυβερνήσουν δια ενός μόνο μονάρχου, και δύο Κέσαρες από κάτω. Ο ένας ήταν στη Ανατολή ο Γαλέριος και στη Δύση ήταν ο Κωνσταντίος ο Χλωρός, ο πατήρ του εν συνεχεία Κωνσταντίνου Μεγάλου του Πρώτου κλπ. Ο οποίος βέβαια υπήρξε αξιόλογος ως αυτοκράτορ, ο Κωνσταντίνος, εν παραδέσεις το λέω αυτό, υπήρξε μεταρρυθμιστής, ρηξικέλευτος, μετέφερε την πόλη από την πρωτεύουσα, πλέον δεν μπορούσε να σταθεί η Ρώμη και τη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, το λεγόμενο Βυζάντιο, ποτέ δεν είπαν αυτοί ότι λέγονται Βυζαντινοί, πάντα λέγονται Ρωμαίοι, και ακόμα και όταν εξελινήσαν, εξού και ο Ρωμιός που λέμε, και απ' την άλλη μεριά ο Κωνσταντίνος ήταν μέγας σφάχτης και μέγας καταστροφεύς ολοκλήρου της λεκάνης της Μεσογείου, διότι ο πατήρ του Κωνσταντίνος ο Χλωρός και εν συνεχεία ο ίδιος είχε αναλάβει την περιοχή της σημερινής Βρετανίας και Γαλλίας. Από εκεί όμως ξεπάστρεψε όλους τους αντιπάλους του. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι αντίπαλοι του ήσαν χειροτέρου ίσους. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί τις εκτελέσεις, τις σφαγές, ακόμα και του μόνου καλού ιού του, τη σφαγή που έστειλε να τον σκοτώσουν, και της συζύγου του, ο γιος του είναι ο Κρίσπος ο πρώτος, γιατί οι άλλοι διώκησαν, ήταν αυτοκράτορες, οι άλλοι ήταν διοίκησαν, δεν λέω διώκησαν, γιατί το όμικρον γιώτα γίνεται ωμέγα στην αύξηση του αορίστου και του παρατατικού των ιστορικών χρόνων, και εν πάση περιπτώσει ο μόνος αγαθός ιός ήταν από μια πρώτη ερωμένη που είχε, την οποία δεν επιτρέπεται διότι δεν είναι το αριστοκράτης να την παντρευτεί, και το παιδί αυτό, ένα θαυμάσιο παιδί, το έστειλε και το σκότωσαν, όπως σκότωσε και τη γυναίκα του, την κόρη του Μαξιμιανού, τη Φάουστα, η οποία όμως συνετέλεσε στο να κάνουν αυτό το έγκλημα στο παιδί. Τέλος πάντων, αυτά είναι παρένθεση. Δεν υπάρχει λόγος να μιλούμε περισσότερο για αυτά τώρα σήμερα. Ήταν λοιπόν κόρη μάρτυρος από τον τελευταίο διωγμό, το μεγάλο του Διοκλητιανού, η μητέρα του η Εμέλεια, και είχαν νέα τέκνα. Από τα τέκνα αυτά ένα ήταν ο Βασίλειος,
Ένα ήταν ο Γρηγόριος Νήσις, ήταν αξιόλογοι αυτοί, και η μία κόρη μόνο, η μεγαλύτερη ήταν η Μακρίνα, η οποία επίσης εορτάζεται ως Αγία. Και μόνασε μαζί με τη μητέρα της αργότερα, όταν δεν ζούσε ο πατέρας της. Ο Βασίλειος λοιπόν γεννήθηκε το 330 στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, κατάλους, κατάτινας, πάλι στη Μικρά Ασία, αλλά στη Νέο Κεσάρια του Πόντου. Υπάρχει απόσταση, κατάλους έτσι, εν πάση περιπτώσει. Και φυσικά την πρώτη παιδεία την έλαβε 20 από τον πατέρα του, αν εν συνεχεία βέβαια τον βοήθησε και η μητέρα του και η μάμη του, η γιαγιά, και εκείνη λέγονται Μακρίνη, όπως και η εγγόνη. Όμως συνεπλήρωσε τις σπουδές του στις μεγάλες τότε σχολές. Πρώτα στη σχολή της Κεσαρίας, που ήταν στην πατρίδα του δηλαδή, αργότερα στην Κωνσταντινούπολη και στο τέλος ήρθε και στη σχολή των Αθηνών, όπου εγνωρίστηκε με τον Γρηγόριο τον θεολόγο, έγιναν φίλοι τόσο πολύ στενοί φίλοι, και μη θεωρηθεί κάτι άλλο, στενοί φίλοι, ώστε λέγεται ότι ήταν μία ψυχή εν δύο σώμαση, σε δύο σώματα. Αυτή ήταν οι σχέσεις, φιλίες μεταξύ των δύο, διότι μαζί εξεπαιδεύθησαν μάλλον, και αργότερα μαζί εμόνασαν. Όταν δε ο Βασίλειος πέθανε προώρος, σώζεται, έχουμε τον περίφημο επικίδιο, επιτάφιο του Μεγάλου Βασιλείου από τον φίλο του τον Γρηγόριο, τον οποίο φυσικά δε όντως επαινεί και νοσταλγεί την παρουσία του, του οποίου την παρουσία νοσταλγεί. Στην Αθήνα βέβαια ήταν η μεγαλύτερη του παίδευσης, και του ενός και του άλλου, και μπορεί κανείς να πει ότι σπούδασε όλα εκείνη την εποχή τα εγκύκλια μαθήματα. Και όταν λέμε, εννοούμε και αυτά, εννοούμε και φιλοσοφία και γραμματική, που λέμε σήμερα φιλολογία, και ρητορική, ας το πούμε, την ικανότητα να δικηγορήσει κανείς, και γεωμετρία, μαθηματικά, και αστρονομία, και φυσικά σε επιστήμας, ακόμα και ιατρική. Βλέπετε, ακόμα δεν είχαν χωριστεί τόσο πολύ τα διάφορα είδη, διάφοροι κλάδοι του επιστητού. Ήταν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ενιαία και ενωμένη κατά κάποιο τρόπο η επιστήμη, παραπάσαν διαφορά μεταξύ των επιστημών. Άλλωστε για πρώτη φορά ο χωρισμός των επιστημών έγινε από τους διαδόχους του Αριστοτέλους, δηλαδή τους μαθητάς του στο Λύκειο ή στον Περίπατο, όπως ονομάζεται του Αριστοτέλους η σχολή. Μάλιστα, εδώ πρέπει να πούμε ότι και σε όλο το Μεσαίωνα και στο Λατινικό Μεσαίωνα επικράτει στην παιδεία το τρίβιουμ και το quadrivium. Δηλαδή, οι τρίσοδοι και οι τέσσερεσοδοι. Το τρίβιουμ ήταν γραμμάτικα, ρετόρικα και διαλέκτικα. Το δε quadrivium ήταν αριθμέτικα, γεωμέτρια, αστρονόμια και μουσικά. Αυτά ήταν τα κύρια εγκύκλια μαθήματα τότε. Επίσης όλο το Μεσαίωνα τα έλεγε κανείς. Η θεολογία βέβαια ήταν χωριστά. Και σύμφωνα με το χριστιανικό δόγμα και την θεοκεντρισμό ή έστω και θεοκρατία που επεκράτηκε στη Δύση με τον Πάπα και αυτά, μπορεί να πει κανείς ότι όλες οι επιστήμες και η φιλοσοφία ειδικά δεν ήταν παρά μία θεραπενής της θεολογίας. Ας το προσέξουμε αυτό. Η φιλοσοφία ήταν άγκυλα θεολόγιε, δηλαδή μπορούσε να σταθεί η φιλοσοφία μόνον εφόσον δεν διεφώνει και οπωσδήποτε υπεστήριζε ή συνεφώνει με την θεολογία. Αυτό βέβαια ήταν οπισθοδρομικό, πολύ οπισθοδρομικό, και όχι μόνο αυτό, όποιος διαφωνούσε, όποιου τα έργα ήταν
αντίθετα, ενάντια προς αυτό το δόγμα, ενεγράφοντος τον απειγορευμένο, στον πίνακα απειγορευμένων βιβλίων, στο Index Librorum Prohibitorum. Ήταν φοβερό αυτό, τέλος πάντων. Εδώ στην Ανατολή τα πράγματα ήταν πιο οπωσδήποτε κάπως καλύτερα, διότι υπήρχε, εγώ πιστεύω γιατί υπήρχε η παράδοση της μεγάλης κλασικής φιλοσοφίας, πράγμα που δεν υπήρχε στη Δύση, χωρίς θέλω να μεροληπτήσω ποτέ υπέρ της Ανατολής ή της Ελληνοφόνου Ανατολής, όχι. Λοιπόν, με τις γνώσεις αυτές λοιπόν πέρασε, διήλθε 4 χρόνια ο Βασίλειος, από το 352 μέχρι το 356. Εν συνεχεία δε επανέκαμψε στην πατρίδα του μετά την σχολή των Αθηνών, που ήταν πραγματικά ακόμα αξιόλογοι. Και εξίσκησε κάπως το επάγγελμα για λίγο καιρό, το επάγγελμα του ρήτορος, ας πούμε δικηγόρου, την εποχή εκείνη, δίδαξε και φιλοσοφία και ρητορική. Βέβαια. Η ρητορική, είπαμε, ήταν πάντοτε τότε, ήταν ένα ακμή. Παραλλήλως βαπτίστηκε όλας, διότι δεν υπήρχε τότε ακόμα νηπιο βαπτισμός, βαπτίζεται και πολύ σωστά. Ευαπτίζεται κανείς όταν πραγματικά ενημερώνεται και επίστευε στο χριστιανισμό. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Εδώ κάτι ήθελα να πω ακόμα. Ναι. Όχι, ας προχωρήσουμε και θα το δω κάποια στιγμή. Ακολούθως άρχισε τα ταξίδια του Βασίλειος και θέλησε να γνωρίσει μεγάλους αναχωρητάς. Και προσεπίτευξε του σκοπού αυτού, πέρασε, μετέβη στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια δηλαδή, της Αιγύπτου, στην Αντιόχεια της Συρίας, εκεί την Παλαιστίνη και την Μεσοποταμία. Μεσοποταμία όταν λέμε σήμερα εννοούμε το Ιράκ, τους δύο ποταμούς, μεταξύ των δύο ποταμών, Τίγρεως και Εφράτου. Αυτό το είχε ανάγκη, διότι είχε αρχίσει πλέον να ρέπει προς τον μοναχισμό. Δεν είχε την τύρβη, τη μεγάλη τύρβη του πλήθους. Δεν το είχε το αυτό. Όταν επανήλθε πάλι, άρχισε να διανέμει τα υπάρχοντά του. Στους πένιτας, στους έχοντας ανάγκη. Ήδη έδειχνε το πόσο πολύ φιλάνθρωπος ήταν και έφτασε να άρχισε να πήγε να μονάσει κοντά στη Νέο Κεσάρια, όχι μακριά, πολύ κοντά από εκεί που εμόναζαν, ήδη είχαν δημιουργήσει μια μοναστική κοινότητα η αδελφή του και η μητέρα του. Δηλαδή η Μακρίνη, η αδελφή του και η μητέρα του, η Εμέλεια. Και εμόνασε στην έρημο, θα μπορούσαμε να πούμε, στην έρημο επί πέντε έτη. Εκείνο το οποίο ο ίδιος δηλώνει στα έργα του είναι ότι παρότι λατρεύει τη φύση και ήταν θαυμάσιος ο τόπος, πάνω απ' όλα επεδίωκε την γαλήνη και την ησυχία. Το 359 δηλαδή είχε ήδη 2-3 χρόνια, ένα-δύο χρόνια, ήρθε και ο Γρηγόριος να συνμονάσει μαζί του στο ίδιο ερημικό καταφύγιο και συνεργάσαν σε πολλά, ακόμα και στην καλλιέργεια της γης. Τότε καρπός της συνεργασίας αυτών των δύο φίλων υπήρξε η σύνταξη μοναχικών κανόνων, αλλά και μια ανθολογία επίσης από τα έργα του μεγάλου πατρός του 3ου αιώνα, του Οριγένους, και όλο αυτό ονομάστη φιλοκαλία. Η λέξη είναι σαφεστάτη. Φιλία του καλού, δηλαδή του ωραίου. Αυτό σημαίνει φιλοκαλία, και φιλόκαλος είναι ο εραστής του καλούς. Ο Οριγένης υπήρξε ένας πολύ μεγάλος πατήρ, για μένα ίσως, για τον ομιλούντα ίσως είναι ο εκτενέστερος,
ο πλέον χακέντερος. Θα έλεγα ότι είναι όχι απλώς πολυγραφότατος. Τα έργα του είναι άπειρα, αλλά δεν έχουν σωθεί παρά ελάχιστα. Είναι φοβερό αυτό. Ο αριθμός των έργων που αναφέρεται, δεν τολμούμε να τον φανταστούμε. Είχε ολόκληρο επιτελείο αντιγραφέων, οποίους, μάλλον ανθρώπων οι οποίοι κατέγραφαν αυτά που επιγόρευε. Ο Ριγένης ήταν ένας μεγάλος πατήρ από την Αλεξάνδρεια. Μετά τον Κλίμεντα, αυτοί είναι οι πρώτοι μεγάλοι πατέρες της Αλεξανδρινής σχολής, ο Κλίμης και ο Ριγένης. Ο Ριγένης όμως θεωρήθη αιρετικός από ορισμένους. Αυτά υπάρχουν πάντα, η στενοκεφαλιά και η βλακεία είναι το μόνο που ζει επί αιώνες και θα ζει επί χιλιετηρίδες, διότι θεωρήθη αιρετικός διότι διεφώνησε ορισμένα με το χριστιανισμό και οικολούθη, πολλές φορές ήταν βαθιά επηρεασμένος από τον Πλάτωνα, βαθιά επηρεασμένος από τους αρχαίους συγγραφείς. Αυτό είναι μεγάλο για μένα επίτευγμα κατά τη γνώμη μου, διότι ο ελληνισμός ο κλασικός συνδέεται πλέον με τη φιλοσοφία με το χριστιανισμό. Παρότι αυτά τα δύο είναι αρκετά αντίθετα σε ορισμένα, εντούτοι στη φιλοσοφία συνδέονται με τον Κλίμεντα, με τον Οριγένη. Ο πρώτος από όλους ήταν ο Ιουστίνος ο Απολογητής, ο Ιουστίνος, ο Κλίμης, ο Οριγένης είναι οι πρώτοι, και όλοι αυτοί οι πατέρες που αναφέρουμε τώρα είναι ακριβώς μετά τον 4ο αιώνα. Προηγείται ο 2ος και ο 3ος αιών. Ο Οριγένης λοιπόν Φερρυππίν πίστευε, αυτές είναι υποτιθέμενες αιρέσεις, ας το πούμε, αιρέσεις. Το δόγμα πάντα θα έχει αιρέσεις. Γιατί είναι δόγμα και γιατί είναι αυθαίρετο και γιατί επιβάλλεται με το έτσι θέλω. Διότι υποτίθεται ότι είναι θρησκεία εξ αποκαλύψεως. Άρα η ελευθέρα σκέψη δεν μπορεί να προχωρήσει. Απλώς είναι θεραπενής της εξ αποκαλύψεως θρησκείας. Αυτό συμβαίνει εδώ. Αλλά αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν οι δογματίζοντες, γιατί είναι πιο στενή στη σκέψη. Εν πάση περιπτώσει. Ο Οριγένης θέλει να πιστεύει στο καταρχάς από τον Πλάτωνα προφανώς, στην προύπαρξη των ψυχών. Στην προύπαρξη, πράγμα το οποίο το είχε ο Πλάτων με την ανάμνηση, ότι ενθυμούμεθα όταν ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, ό,τι έχουμε δει κατά την προύπαρξή μας, αλλά το λησμονούμε. Και με το να βλέπουμε το γη είναι ο καλός, την γη είναι η αγαθότητα, την γη είναι η αλήθεια, την επίγειο δηλαδή του κόσμου τούτου, την εγκόσμιο αυτήν, ενθυμούμεθα την ουράνια που έχουμε δει και αισθανόμεθα έρωτα, ερώμεν. Αισθανόμεθα έρωτα, οπότε η ανάμνηση του προϋπάρχοντος βίου, της προϋπαρχούς ζωής και ο έρος συνδέονται αυτά τα δύο, ο πλατωνικός έρος και η πλατωνική ανάμνηση. Ο Οριγένης είχε πει, κάνω αυτή την παρένθεση για τον Οριγένη, γιατί είναι πολύ σπουδαίο, ο Οριγένης είναι και είναι ευτύχημα το ότι ενέπνευσε όλους αυτούς τους πατέρες και τους, ο ίδιος προσπαθούσε να τα συμβιβάσει, ότι καταλάβαινε την αξία της αρχαίας σκέψεως. Τους όλους αυτούς τους έχει εμβολιάσει, ας το πούμε έτσι, οι λέξεις είναι καταραμένοι σήμερα από τους δικτάτορες που μας διοικούν, αλλά εν πάση περιπτώσει τους έχει εμβολιάσει, μεταφορικός είναι όρος, με τα νάματα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Και αυτός παίρνει από τον Κλίμεντα και ο Κλίμης παίρνει από τον Ιουστίνο, που ήταν μαρτύρησε ο Ιουστίνος επί Μάρκου Αυρηλίου, δεν φταίει ο Μάρκος Αυρηλίου, ο Μάρκος Αυρηλίου μπορούσε να δει και ένα τέτοιο κράτος. Ξέρει τι γίνεται, γίνανε δύο διωγμοί επί του Μάρκου Αυρηλίου. Και μαρτύρησε ο Ιουστίνος, Τζάστιν που λένε, Ζουστέν, Τζάστιν. Έτσι. Ο Ιουστίνος ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε ότι όλοι, αυτός ο πρώτος ο οποίος εισάγει αυτό την ελληνική φιλοσοφία στον χριστιανισμό, ότι ο Χριστός είναι ο λόγος, όπως είπαν οι χριστιανοί, αλλά όλοι μετά του λόγου ζήσαντες όπως ο Ηράκλητος και ο Σοκράτης Φερρυππίν, όλοι δικαιούνται να είναι χριστιανοί. Λέει αυτή την περίφημη, δίνει αυτή τη συνθετική εικόνα από τον Γκρίκο των δύο, ελληνισμού και χριστιανισμού, τον οποίον απολύτως εγκρίνω. Απολύτως δέχομαι και το θεωρώ ότι είναι μέγα επίτευγμα, διότι ο γνήσιος χριστιανισμός και η γνήσια κλασική παιδεία νομίζω το συναμφότερο να αποτελεί το τέλειον, πέραν του οποίου δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τελειότερο.
Γι' αυτό το τονίζω. Και έλεγε ακόμα ο Ιουστίνος ότι ο λόγος, ο χριστιανικός, απεκαλύφθη, ήθελε, περιλάμβανε και την Παλαιά Διαθήκη, απεκαλύφθη δια των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και ανεκαλύφθη δια της ελευθέρας σκέψεως των Ελλήνων. Το ίδια περίπου είπε και ο Κλήμης, ο οποίος έγραψε έργο παιδαγωγός, έγραψε τους τροματίες και παιδαγωγός, είναι ότι όλα τα προηγούμενα, και η Ιουδαϊκή σκέψη και η Ελληνική σκέψη, δεν είναι παρά ένας παιδαγωγός για τον χριστιανισμό και μας είναι χρήσιμα για να κατανοήσουμε καλύτερα τον χριστιανισμό. Σε αυτό το πεδίο στρέφονται όλοι οι πατέρες. Ο Οριγένης όμως έχει, είπαμε, υποτιθέμενες δίθεν αιρετικάς δοξασίες, όπως είναι η προύπαρξη της ψυχής, όπως είναι επίσης η πλήρης αποκατάστασης. Ας το προσέξουμε αυτό. Δεν υπάρχει παράδεισος και κόλασης. Στο τέλος όλα ενώνονται σε μια απόλυτη αρμονία, γινόμεθα όλοι ένα. Ο Οργένης έλεγε ότι οι ψυχές μάλιστα εψύχθησαν και από αγαθές που ήσαν πάντοτε μιλούμε για μια πτώση, περιέπεσαν σε αυτή την γήινη κατάσταση. Και άλλα τα οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος να τα αναφέρουμε, οι διαφορές του Οριγένου. Λοιπόν, ενέπνευσε όλους τους νεότερους πατέρας. Από ό,τι φαίνεται, ο Οριγένης εμαρτύρησε το 250 στο μεγάλο διωγμό του Δεκίου, που δεν κράτησε πολύ γιατί ο Δέκιος βρήκε αυτό στον επάξιο θάνατο. Το 250 είναι ο αντιπροτελευταίος, αν πάρουμε ότι είναι 10 η διωγμή των χριστιανών, του Δεκίου είναι ο 10ος, ίσως ο δεύτερος χειρότερος μετά του Διοκλητιανού, μετά από 53 χρόνια. Στο διωγμό του Δεκίου ο Οριγένης εβασανίστη, δεν πέθανε όμως, αλλά κακοπάθησε τόσο πολύ ώστε μετά από 4 χρόνια πέθανε. Είναι μεγάλη αυτή η απώλεια, γιατί Οριγέννηδες δεν βγαίνουν κάθε φορά. Αν πω και κάτι άλλο, ακόμη μια λεπτομέρεια, ότι ο Οριγέννης είχε αυτοευνουχιστεί, ακρότης, μπορεί να μου πει ο άλλος, διαστροφή, για να μπορεί να είναι απολύτως συγκεντρωμένος στο έργο αυτό. Όταν ο Μιλόν έκανε σχόλια και στη μεταφράση του Σέλινγκ, του γερμανού μεγάλου φιλοσόφου του 19ου αιώνα, του γερμανικού ιδεαλισμού, αναφέρεται μόνο ως νήξης χωρίς να αναφερθεί το όνομα, αλλά ξέρουν όλοι ότι ο Οριγένης ήταν αυτός ο αυτοευνουχιστής. Είναι κάποιο χωρίο μέσα στη Καινή Διαθήκη που λέει ότι υπάρχουν, λέει ο Χριστός, υπάρχουν ευνούχοι εκφύσεως, υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίζονται από άλλους και υπάρχουν και εκείνοι που ευνουχίζουν τον εαυτό τους κλπ. Ίσως αυτό το απόσπασμα ίσως επηρέασε αυτόν τον χαλκέντερο πραγματικά, τον πληθωρικό Οριγένη. Βασιωτό συνεχίζουμε εμείς με το Βασίλειο. Ο Βασίλειος λοιπόν και Γρηγόριος έκαναν, όπως είπαμε, έγραψαν τη Φιλοκαλία. Μετά από 5 χρόνια πάλι στην έρημο επανέρχεται, δηλαδή φτάνουμε πλέον το 357 με 362, ο Βασίλειος επανέρχεται ίκαδε στην πατρίδα και χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος από τον τότε επίσκοπο Καπαδοκίας, τον Ευσέβιο. Μετά από κάποια μικροπαρεξήγηση, η οποία ήρθε τη μεσολαβήση του Γρηγορίου, του φίλου του, όταν λέμε για τον Γρηγόριο, τον Γρηγόριο το θεολόγο, το φίλο του, και όχι τον αδελφό του, τον Γρηγόριο Νήσις, το μεγάλο αυτό μυστικιστή. Θεωρείται από πολλούς μυστικιστάς. Ο Γρηγόριος Νήσις έχει απασχολήσει πολλούς, ακόμα και τον Βέρνερ Γκέγκερ. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να επεκταθούμε αλλού. Δυστυχώς. Και όταν ο επίσκοπος, ο τελών επίσκοπος Κεσαρίας, που είπαμε ο Ευσέβιος από Θνίσκη, ο λαός πλέον με γενική σύγκληση, με γενική ενέργεια και με άσκηση πιέσεων, καθιερώνει πλέον ως νέο επίσκοπο τον Βασίλειο, ο οποίος παρά την ταπεινότητά του δέχεται να γίνει ο νέος Μητροπολίτης στην Κεσάρια. Είναι ήδη πολύ αγαπητός. Ήδη
Εδώ να πούμε κάτι, ότι η φιλανθρωπία ήταν παροιμιώδης και εδώ θα το συνδέσουμε με το κατά κάποιο τρόπο θα το συνδέσουμε με το έθιμο της Βασιλόπιτας για τον Άγιο Βασίλειο. Η φιλανθρωπία ήταν μεγάλη και ακόμα πριν εκλεγεί Μητροπολίτης, Αρχιεπίσκοπος Κεσάριας. Μητροπολίτης, ας το πούμε. Το 368, δύο χρόνια πριν πεθάνει ο προηγούμενος και γίνει ο ίδιος, εξεράγει, ενέσκυψε, θα ήταν καλύτερος όρος και όχι εξεράγει, ενέσκυψε φρικτός λοιμός. Όταν λέμε λοιμός με γιώτα είναι η πείνα, όταν είναι λοιμός με όμικρον γιώτα είναι η πανδημία. La peste που λένε. Αυτό εδώ είναι το famine, είναι πείνα μεγάλη, έτσι, όχι απλώς hunger, να πούμε, όχι η απλή πείνα, έτσι. Είναι οι άνθρωποι όταν λοιμώτουν πραγματικά. Τότε λοιπόν ακριβώς προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε το λαό του. Και έκανε το εξής, προσπάθησε να διαθέσει, να συγκεντρώσει για να διαθέσει ό,τι μπορούσε, είτε από τρόφιμα, είτε από φάρμακα, είτε από κυρίως οτιδήποτε δώρα, δωρεές και διάφορα χρυσαφικά, διάφορα τιμαλφή. Αυτά λοιπόν τα συνεκέντρωσε για να μπορέσει να βοηθήσει. Όταν λοιπόν, δόξα τω Θεώ, επαρήλθε ο λοιμός, η μεγάλη πείνα, είχαν περισσέψει ορισμένα και τότε κανόνισε ώστε να τα, αυτά τα, να πούμε, φλουριά νομίσματα, αυτά τα χρυσά αντικείμενα ή νομίσματα, να τα ενσωματώσουν, να τα συμπεριλάβουν σε αρτίδια, ψωμάκια δηλαδή, σε αρτίδια και να τα μοιράσουν στο εκκλησία, όχι μόνο στο εκκλησία, αλλά σε όλο το λαό. Και από εκεί ίσως, όχι ίσως, προφανώς είναι λυμένο το έθιμο της Βασιλόπιτας και το φλουρίκ του νομίσματος κλπ. Έχει να κάνει οπωσδήποτε με τη γενεοδορία του Μεγάλου Ιεράρχου. Αυτό. Τώρα αυτό έχει και παραλλαγές, δηλαδή προσπάθησε ο Βασίλειος να επίση τον φοροεισπράκτορα τότε, διότι ο φοροεισπράκτορας ήταν όπως η τελώνε του Ευαγγελίου, δηλαδή ήταν καταραμένοι και αμαρτωλοί διότι απήτουν φόρους με πλήρη αυθαιρεσία. Αυτό ήταν το κακό πάντοτε. Προσπάθησε να τον πείσει και χρησιμοποίησε αυτά τα νομίσματα, αλλά έτσι και καλυμμένα ώστε να μην ξέρει ο ίδιος τι, πόσο μεγάλο ή μικρό ήταν εκείνο το ποσό το οποίο συνεισέφερε ο καθένας. Με αυτό ακριβώς συνδέεται το έθιμο της Βασιλόπιτας. Δείχνει όμως έτσι, το μεγάλο του ενδιαφέρον για την ενορία του. Δεν ήταν ενορία, ήταν ολόκληρη περιοχή αυτή. Δεν ήταν απλή ενορία. Και τότε ακριβώς ίδρυσε ευαγή ιδρύματα, τα οποία όλα μαζί συλλήβδην ονομάσαν βασιλιάς. Και ήταν κυρίως το πτώχο τροφείων με συσίτια. Για τους πένιτας το πρώτο απ' όλα ήταν γυροκομεία, ήταν όλα μαζί τα νοσοκομεία κλπ. Και όλο μαζί αυτό ονομάστηκε βασιλιάς. Νομίζω ότι αυτό είναι το σπουδαιότερο έργο. Δηλαδή, αν ο καθένας εκ των τριών ιεραρχών χαρακτηρίζεται από μία κορυφαία αρετή, νομίζω ότι του βασιλείου η αρετή ήταν πάνω απ' όλα η φιλανθρωπία. Εκείνο που δεν πρέπει να παροράθει και πρέπει να τονιστεί είναι ότι το δεδομένο ότι ουδής ίσως ήταν πιο αντίθετος προς την συνήθεια, προς το έθιμο του τζόγου και προς το παιχνίδι του τζόγου και προς το έθιμο αυτό. Και είναι πραγματικά, αποτελεί τραγική ηρωνία το ότι σήμερα
ή τουλάχιστον οι νεοέλληνες, δεν ξέρω τι συμβαίνει αλλού, οι νεοέλληνες επιδίδονται την ημέρα του Αγίου Βασιλείου στο τυχερό παιχνίδι της χαρτοπεξίας, στη χαρτοπεξία, το οποίο βέβαια είναι, όπως ξέρουμε, μπορεί να είναι ολέθριο, μπορεί να είναι και αθώο, αν γίνεται τελείως φιλικά, εν πάση περιπτώσει δεν προσυδειάζει η μέρα αυτή και το πνεύμα της ημέρας του, των γενεθλίων του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου, του Μεγάλου Αυτοφιλανθρώπου, με αυτό το έθιμο. Υπάρχουν, όπως θα ξέρει κανείς, υπάρχουν και μεγάλοι συγγραφείς, σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι επεδόθησαν, παρεσήθησαν στο τζόγο. Ένας τέτοιος ήταν, ένας τιούτος ήταν ο Ντοστογεύσκη, ο οποίος έγραψε τον Παίκτη και άργησε πολύ να απαλλαγεί από τη συνήθεια αυτή, από το πάθος μάλλον αυτό, την έξι αυτή που αποτελεί δευτέρα φύση, και στον Παίκτη φτάνει να δείχνει ότι στο σημείο να δείχνει ότι το πάθος αυτό μας οδηγεί και ακόμα και ότι τον οδηγεί το πρωταγωνιστή στο να κλέβει και ακόμα και από το παγκάρι της Εκκλησίας. Αλλά δύο αιώνες πριν από τον Ντοστογεύσκη υπήρξε ο Πασκάλ. Ο Πασκάλ, ένας βαθύτατος χριστιανός φιλόσοφος, ο οποίος είχε το πάθος αυτό, το οποίο όμως το αναλύει στις σκέψεις του. Το μεγάλο του έργο είναι Le Pensée. Η σκέψη του είναι ένα συναρπαστικότατο βιβλίο, έργο εσωτερικής εμπειρίας, και στο έργο ακριβώς αυτό αναλύει, ειδικά στο κεφάλαιο περί διασκεδάσεως, διότι ξεκινάει από μια διασκέδωση και κάθε τυχερό παιχνίδι, le divertissement, ξεκινάει από εκεί για να τονίσει τι συμβαίνει, ποια είναι η ψυχολογία, δεν μου αρέσει η λέξη ψυχολογία εδώ, η ψυχική διάθεση του γκάμπλερ, όπως λένε, του τζογαδόρου, ο οποίος, όπως λέει, εάν του προσφερθεί το ποσό το οποίο επιδιώκει και διεκδικεί να κερδίσει, άνευ του παιγνίου, δηλαδή του χαριστεί, δεν θα το χαρεί, δεν θα το απολαύσει όπως το απολαμβάνει όταν κερδίζει διαμέσου αυτού του ρίσκου, όπως λέμε, του να το ρυψοκινδυνεύσει και τελικά να το κατακτήσει ή να το αποκτήσει. Τώρα, εδώ απλώς αυτά γι' αυτό. Ο Πασκάλ ήταν στο Πορουαγιάλ, ήταν ένας βαθύτατος διανοητής, ο οποίος μάλιστα επενόησε και τον νόμο των πιθανοτήτων. Την αρχή των πιθανοτήτων έφτασε δε η αγάπη του για το στοίχημα να εκφράσει ένα περίφημο argument, δηλαδή επιχείρημα, «Le pari pour Dieu», το στοίχημα υπέρ του Θεού. Αξίζει, έλεγε, να στοιχηματίσουμε υπέρ του Θεού. Εννοείται βέβαια του Θεού, όπως τον αντιλαμβάνεται η χριστιανική και η καθολική εκκλησία, όπου αξίζει να θυσιάσουμε μία, εφόσον έχουμε ως δεδομένο μία μέλουσα αιωνιότητα, μία μέλουσα αιώνια ζωή, αξίζει να θυσιάσουμε τη ζωή αυτή με το να επιτελούμε τα επιταγάς της θρησκείας, της χριστιανικής θρησκείας, και να απολέσουμε ενδεχομένως απολαύσεις της ζωής αυτής, αν πρόκειται να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο, άμα το πάρει κανείς με τη σκέψη του χριστιανισμού, πράγματι μπορεί να σταθεί. Όχι βέβαια για εκείνους που δεν πιστεύουν στην αιωνιότητα. Αυτό ήταν το περίφημο στοίχημα υπέρ του Θεού, που δείχνει ακριβώς τη μεγάλη του λατρεία για αυτά τα παιχνίδια. Τώρα, επειδή είπαμε ακριβώς ότι άλλο εορτάζεται την πρώτη του χρόνου, του μηνός Ιανουαρίου και του χρόνου, και άλλα έθιμα ακολουθούνται,
Απλώς θα ήθελα να παραλληλήσω με την μεγάλη αντίθεση προς την θρησκεία και προς την ηθική, τη χριστιανική θρησκεία και την ηθική, που αποτελεί το έθιμο στο Πάσχα της σφαγής αμνών, ερυφείων και άλλων ζώων. Αυτό δεν έχει, όχι δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση με την... με τους λόγους του Χριστού. Όχι μόνο είναι ανήθικο, αλλά είναι και απάνθρωπο, έχει δε άμεση σχέση με το εβραϊκό Πάσχα. Το εβραϊκό Πάσχα, καταρχάς, είναι κάτι το τελείως διαφορετικό, το οποίο το συνεδίεσε ο χριστιανισμός με το Πάσχα της Σταυρώσεως και Αναστάσεως του Χριστού, των παθών και της Αναστάσεως. Θανάτωση αμνών αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, όπως λέμε εμείς όταν εννοούμε ως γραφή και την Καινή Διαθήκη, και κυρίως έχει να κάνει με την δεκάτη, την τελευταία πληγή που επέβαλε ο Φαραώ στους Εβραίους, δηλαδή στο να χάσουν όλοι τα πρωτότοκα τέκνατων και άνθρωποι και ζώα. Αυτό ήταν η τελευταία, η δεκάτη πληγή αυτή. Και ήταν η πιο φοβερή, διότι επρόκειτο να περάσει ένας άγγελος εξολοθρευτής, ange exterminateur, exterminating angel, ο οποίος θα εφώνευε όλα τα πρωτότοκα των Εβραίων. Γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να το αποτρέψουν και να το αποφύγουν, θα έπρεπε οι Ισραηλίτες να σφάξουν ένα αρνί και να το θέσουν, να θέσουν το αίμα του, να επαλείψουν με το αίμα του τους παραστάτες των σπιτιών των. Τότε, σύμφωνα με αυτό το μύθο, γιατί φυσικά περί μύθου πρόκειται, ούτως ή άλλως η βίβλος Παλαιά Διαθήκη είναι μια ιστορία των Εβραίων, μια εξιστόρηση των Ισραηλιτών, υπομυθική φυσικά μορφή, μην το λησμονούμε αυτό. Και αυτά όλα αναφέρονται στο δεύτερο βιβλίο, την έξοδο της Πεντάτευχου. Πεντάτευχος είναι τα πρώτα πέντε, το περίφημο τώρα, όπως το λένε οι Εβραίοι, δηλαδή Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών, Αριθμοί, Δευτερονόμιο. Ο άγγελος λοιπόν αυτός, για να μην επιτελέσει το ολέθριο έργο του, θα έπρεπε να δει τον παραστάτη με το αίμα του προβάτου. Αυτό συνδέεται και με τα άσημα χόρτα και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το έθιμο δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας Πάσχα. Το Πάσχα το εβραϊκό λέγεται Πεσάχ, το οποίο μεταφράζεται ως πέρασμα, Passover, το Passover. Και όταν λέμε πέρασμα Passover, εννοούμε και το πέρασμα του Διωτινά και το πέρασμα του Αγγέλου Εξολοθρευτού, ο οποίος θα επετέλει αυτό το κακουργοποιό, να πούμε, δολοφονικό έργο του, αλλά και το πέρασμα της Ερυθράς Θαλάσσης υπό του Μωυσέως, ο οποίος ηγείται όλου του λαού των Ισραηλιτών. Αυτό σημαίνει λοιπόν πέρασμα, Passover, Pesach. Αυτό όπως και να θέλουν δεν μπορεί να συνδυαστεί με τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού, μόνον και μόνον επειδή ο Χριστός ως Εβραιόπουλο απεφάσισε ο λίγο πρώτη θυσία του, του θανάτου του, να φάγει μία φορά ακόμη το Πάσχα όπως το συνήθιζε ο λαός του. Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι θα πρέπει ο Χριστός να τρώει κρέας. Τέτοια μαρτυρία δεν έχουμε. Όπως ξέρουμε, ο Χριστός ευλογεί τον άρτον και τον ίνον. Και απλώς μπορεί να εικάσει κανείς ότι την ημέρα εκείνη υπήρχε φυσικά κρέας, εδόδημο, φαγόσιμο και θα έπρεπε να έλαβε μέρος σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η σφαγή και ο βελίας
τα βάρβαρα αυτά έθιμα, τα οποία πρέπει να επενοήθησαν από κλέφτες και αμαρτωλούς μάλλον, δεν είμαι βέβαιος, νομίζω ότι από εκεί είναι ένα νεοελληνικό έθιμο και έρχεται σε απόλυτον αντίθεση με τα λόγια του Χριστού, ο οποίος παρουσιάζεται ο ίδιος, και αν το συνδυάσουμε με τις προφητείες, εάν λέω, του Ισαΐου, ο Χριστός παρουσιάζεται ως αμνός, αθώος αμνός, αγόμενος επί σφαγήν. Εισφαγήν. Αυτό ακριβώς λοιπόν γίνεται όταν εορτάζομαι το ακριβώς το αντίθετο. Ο Χριστός παρουσιάζεται πάντοτε ως αθώος αμνός και ξέρουμε πόσο αθώα είναι αυτά τα ζώα. Αυτό μόνο και μόνο για να διαπιστώσουμε πόσο αντιφατικά είναι τα διδάγματα του Χριστού στη συγκεκριμένη περίπτωση ή προηγουμένως του Μεγάλου Βασιλείου με τα βάρβαρα έθιμα, τα οποία δυστυχώς επειδή είναι έθιμα έχουν μεγάλη δύναμη και δημιουργούν και δίκαιο, αυτό είναι το χειρότερο, το δίκαιο κατέθιμων. Είναι κάτι το οποίο μόνο βελιγμία μπορεί να προκαλεί και να δημιουργεί αυτή τη βελιγμία εναντίον όλων όσοι το εφαρμόζουν και οι οποίοι δεν είναι άλλοι από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πλήθος, ας το πούμε έτσι, όχλο νεοελλήνων. Αυτά ήθελα να πω με αφορμή την απέχθεια του Μεγάλου Βασιλείου για τα τυχερά παιχνίδια.